Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα συνάδελφοι, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Κύριε Σόμπολε, επιστρέφουμε στο θέμα του Γιώργου του Καραϊβάζ και της δολοφονίας αυτή που μας πλήγωσε όλους, ειδικά εμάς που και εγώ συγκαταλέγομαι σε αυτούς που είχαν συνεργαστεί για κάποιο διάστημα με τον Γιώργο και ξέραμε και το ποιόν του και την... Και το ήθος του και την πίστη του σε αυτό που έκανε. Φαντάζομαι ότι ήταν ένα σοκ και για σας, παρόλο που ήταν η επόμενη γενιά, ήταν στους διαδόχους σας και δεν ξέρω κατά πόσον είχατε προλάβει να συνεργαστεί, να συνευρεθείτε στο ρεπορτάζ με τον Γιώργο. Είχατε προλάβει για αρκετά χρόνια νομίζω. Βέβαια είχα προλάβει πριν συνταξιοδοτηθώ, είχαμε δουλέψει πάρα πολλές φορές. Το ρεπορτάζ βέβαια δεν έτυχε να δουλεύω στο ίδιο μέσο εκείνων. Γι' αυτό λέω να συνευρεθείτε. Στο ρεπορτάζ βρισκόμασταν στις δολοφονίες, στα εγκλήματα όπως λέμε, στα δυστυχήματα, στις πυρκαγιές. Παντού ήμασταν μαζί. Γνώριζα άριστα τον Γιώργο, εκπληκτικός άνθρωπος και πάρα πολύ καλός δημοσιογράφος. Και ήταν από εκείνους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ παλιάς σκοπής, που δεν είναι, γιατί ξέρετε, τώρα τα ξέρετε καλύτερα από μένα, ότι είναι πάρα πολλοί νεότεροι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν το αστυνομικό ρεπορτάζ μόνο με τη μία πλευρά, αυτή των αστυνομικών, των επίσημων πηγών και με το τηλέφωνο. Ο Γιώργος ήταν ερευνητής, ήταν αυτός ο κλασικός ρεπόρτερ που έχει πηγές και στις δύο όχθες του νόμου. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να είναι ο δημοσιογράφος. Γενικά ο δημοσιογράφος, ναι, όχι μόνο έτσι αυτός που καλύπτει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Να ξέρατε με πόσους κακοποιούς είχα επαφές, όταν λέμε επαφές έτσι. Για το ρεπορτάζ. Την καλημέρα δεν, ακόμα και τώρα με παίρνουν τηλέφωνο, ναι, πολλοί. Τέλος πάντων, είναι και αυτοί οι άνθρωποι από μιας την σκοπιά την ανθρώπινη. Βέβαια ποτέ δεν μπέρδεψα εγώ το ρόλο του δημοσιογράφου με το ρόλο του αστυνομικού, με έτσι το ρόλο του παράνομου, του κακοποιού, ποτέ. Έτσι. Πάντα καλές σχέσεις και με τους αστυνομικούς, αλλά όταν έπεφταν στην παρανομία, στη διαφθορά ή οπουδήποτε, μπράβο, αλλού τους κοπάναγα. Δεν είχα εγώ. Όταν έκαναν μια επιτυχία, στην αστυνομική επιτυχία διαλευκάνσεις το ένα το άλλο, τους σήκωνα στον αέρα. Και νομίζω, κύριε Σόμπολε, για να μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας, ότι δεν, τουλάχιστον στη συνείδηση, προφανώς η συνείδηση ημών των συναδέλφων και όσων παρακολουθούμε από μία απόσταση την όλη ιστορία αυτή τη στιγμή, απέχει πολύ από το να αποτελεί στοιχείο της έρευνας ή να προκαταλάβει την πορεία των ερευνών σε ό,τι αφορά τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ. Αλλά στην συνείδηση όλων ημών νομίζω ότι αυτό που συνέβη δεν απέχει από την πορεία των ερευνών του Γιώργου και της εμπλοκής του στις έρευνες για τα θέματα της διαφθοράς και για το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα, και ξέρουμε ότι είχε επαφές και με την άλλη άκρη αυτή της εισόχθης. Μάλιστα, εδώ γι' αυτό έχουν καταλήξει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την διαλεύκανση της υπόθεσης ότι έχουμε να κάνουμε με εκτέλεση συμβολαίου θανάτου από ανθρώπους από τα κυκλώματα αυτά. Και θέλω εδώ να επισημάνω ότι αυτές οι σφαίρες που έπληξαν τον συνάδελφόν μας, τον Γιώργο τον Καραϊβάζ, έπληξαν και την καρδιά της ελευθεροτυπίας, της δημοσιογραφίας, αλλά οι δημοσιογράφοι δεν πτωούνται και δεν φοβούνται. Συνεχίζουν την αποκαλυπτική δημοσιογραφία, την έρευνα, γιατί αυτό επιτάσσει το δημοσιογραφικό λειτουργήμα που υπηρετούν. Και αυτό το λέω
για σας τους νεότερους συναδέλφους που είστε τώρα στα χαρακόμματα και ενημερώνετε τον κόσμο. Και είναι και αυτά που δεν ξέρει ο κόσμος, κύριε Σόμπολε, για να βγει μια είδηση, ιδίως στο αστυνομικό ρεπορτάζ, για να το ψάξει. Κάποιοι άνθρωποι διακινδυνεύουν ακόμη και τη ζωή τους και είδαμε πώς το πλήρωσε ο Γιώργος. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι πολύ σωστό. Το αστυνομικό ρεπορτάζ δεν είναι εύκολο όπως είναι άλλα ρεπορτάζ, το καλλιτεχνικό, ξέρω εγώ. Το ελεύθερο. Το οικονομικό, ακόμα και το πολιτικό. Τι να λέμε. Και μετά σε θέλει σε εγρήγορση 24 ώρες το 24ωρο. Ο συνάδελφος, παραδείγματος χάρη, του δικαστικού ρεπορτάζ. Έκλεισαν τα δικαστήρια. 3 η ώρα τελειώνουν τα δικαστήρια. Αύριο πάλι. Ο αστυνομικός συντάκτης δεν έχει έκλεισε το δικαστήριο, έκλεισε το ρεπορτάζ. Όλο το 24ωρο είσαι σε εγρήγορση. Δεν σου λέει ο κακοποιός πότε θα σκοτώσει. Δεν σου λέει ο ληστής πότε θα πάει να ληστέψει. Και κάποιες πηγές από την άλλη πλευρά του νόμου. Πότε θα γίνει ο σεισμός, πότε θα γίνει το η πυρκαγιά, πότε θα εκραγεί. Και κάποιες πηγές από την άλλη πλευρά του νόμου είναι νύχτα που πρέπει να κάνεις επικοινωνίες. Δεν τις βρίσκεις. Νύχτα. Έτσι. Νύχτα, οπωσδήποτε και νύχτα, γιατί είπαμε όλο το 24ωρο και κάποιοι παράνομοι δουλεύουν μόνο νύχτα, δεν δουλεύουν μέρα. Έτσι. Αυτό και είναι βέβαιο. Διαβάσαμε. Σε περιπτώσει το θέμα της δολοφονίας τώρα του Γιώργου, πιστεύω ότι θα εξιχνιαστεί η αστυνομική του τμήματος ανθρωποκτονιών που έχουν πέσει με τα μούτρα επάνω, που λέμε, για να βγάλουν αυτή την υπόθεση, σε συνεργασία με την εγκληματολογική υπηρεσία που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, αλλά και την υπηρεσία δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος που ασχολείται και αυτή με το θέμα, ερευνούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας τουλάχιστον μιας εβδομάδας πριν από την κάθε κάμερα, είτε μαγαζιού στην περιοχή, είτε σπιτιού. Έτσι, όπου γι' αυτό ήρθαν και τα βίντεο αυτά που είδαμε. Για να δουν και αν τον παρακολουθούσαν καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας και δεν ήταν μόνο εκείνη την ημέρα. Μα συναδέλφισσα μου, οπωσδήποτε υπάρχει, έγινε προεργασία. Σωστά. Δεν είναι μόνο δεν έγινε, δεν πήγαν αυτοί οι δύο την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι, την ώρα που γύριζε ο Γιώργος. Είχαν πάει ξανά και είχαν κάνει κατόπτευση του χώρου, πώς είναι τα πράγματα εκεί. Είχαν δει και πάλι το Γιώργο να κινείται, να φεύγει, να επιστρέφει, αλλά είχαν, φαντάζομαι, αυτό λέει η λογική και η εμπειρία μου, ότι υπήρχε κι άλλος συνεργός τους κοντά στο κανάλι που έδωσε το σήμα και τους λέει έφυγε τώρα και πιθανότατα έρχεται προς το σπίτι, περιμένετε τον. Μου δίνετε την αίσθηση, κύριε Σόμπολε, ενός συναδέλφου που αυτές τις μέρες, λόγω της δολοφονίας του Γιώργου, επιστρέψατε στο ρεπορτάζ λίγο ενεργά. Όχι, δεν πρέπει εγώ. Εμείς οι παλιότεροι, οι παλιοί, πρέπει να φεύγουμε από το ρεπορτάζ, από τη δουλειά, όταν ολοκληρώνουμε. Ναι. Εγώ έκανα 40 χρόνια και 7 μήνες. 40 μισό δηλαδή, χρόνια. Δεν μπορεί να κάθομαι να έχω, και είχα δύο δουλειές, το Μέγκα και το Έθνος. Δεν μπορεί εγώ να, που συμπλήρωσα συντάξιμα χρόνια και με το παραπάνω. Λέω ότι κάνατε και 5 τηλέφωνα αυτές τις μέρες, αυτό εννοώ. Και να καλύπτω θέσεις συναδέλφων. Εντάξει, πρέπει να φεύγουμε για να δουλεύουμε και οι νεότεροι. Εννοώ ότι από ενδιαφέρον σηκώσατε και 5 τηλέφωνα, κάνατε και 5 επαφές. Εντάξει, άνθρωποι είμαστε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Σόμπολε, σε σχέση, επειδή
αυτή η ιστορία, ο Γιώργος ο Καραϊβάς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και όσοι παρακολουθούσαμε τα ρεπορτάζ του όλα αυτά τα χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά πως είχε ασχοληθεί πάρα πολύ με το οργανωμένο έγκλημα από και από πριν την εποχή της δολοφονίας Παπαχρήστου. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα, του αξιωματικού της αστυνομίας, που το όνομά του εμπλέκεται στην ιστορία με τη διαφθορά της ελληνικής αστυνομίας και μετά τη δολοφονία των Ονών της Νύχτας, τη δολοφονία του Μάλαμα και του Κάπε. Έτσι, με τους οποίους μάλιστα δεν έκρυψε ποτέ ο Γιώργος ότι είχε και προσωπική επαφή. Έτσι, δεν το έκρυψε ποτέ ότι είχε αυτό, προσωπική επαφή. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτούς τους λόγους που αναφέρεις τώρα, έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών όλα τα ρεπορτάζ που έχει δημοσιεύσει στον Μπλόκο, στην ιστοσελίδα που είχε ο Γιώργος στον Μπλόκο, αλλά και της εκπομπής που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια στο Star Channel, Αλήθειες με τη Ζήνα. Ερευνούν εξονυχιστικά οι αστυνομικοί τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και τα σβησμένα μηνύματα του κινητού, όπως επίσης τον υπολογιστή, το λάπτοπ που λέμε, αλλά τώρα θα εξετάσουν εκτός από τους αυτόπτες μάρτυρες και τους γείτονες εκεί της περιοχής οι αστυνομικοί, θα εξετάσουν τώρα και την σύζυγο και το γιο του που επιστρέφουν από τη Δράμα όπου πήγαν και είπαν το τελευταίο αντίο εκεί που ετάφη ο συνάδελφός μας ο Γιώργος στην ιδιαίτερη του πατρίδα. Θα ρωτήσουν εάν τους εξέφρασε και πότε οι πόνοιες ότι μπορεί να τους συμβεί κάτι κακό, αν φοβόταν, αν δέχθηκε ποτέ απειλές και όλα αυτά. Ναι. Και θέλω να πιστεύω, κύριε Σόμπολε, ότι θα υπάρξουν και συνάδελφοι που ήταν ενδεχομένως και πιο κοντά στον Γιώργο και στο καθημερινό αστυνομικό ρεπορτάζ, στο ερευνητικό αστυνομικό ρεπορτάζ, που δεν θα το αφήσουν αυτό το πράγμα να πέσει κάτω που συνέβη. Δηλαδή θα πιέσουν πάρα πολύ και όλοι μας συνάδελφοι όσο μπορούμε, ώστε αυτή η ιστορία να εξιχνιαστεί και να φτάσει στους ηθικούς αυτούργους, γιατί ξέρουμε ότι οι εκτελεστές, το ξέρετε νομίζω καλύτερα από μένα, ότι οι εκτελεστές σε αυτή την περίπτωση είναι εξίσου αναλώσιμοι με τα θύματα. Έτσι είναι. Και οι εκτελεστές και μάλιστα αυτοί που βάζουν τους να κάνουν την δουλειά, την εκτέλεση, τη δολοφονία. Όχι εκτέλεση, γιατί η εκτέλεση είναι με απόφαση του δικαστήριου. Σωστό. Η δολοφονία. Πιστεύω ότι η υπόθεση αυτή του Γιώργου αργά ή γρήγορα θα εξιχνιαστεί. Η ελληνική μαφία, κύριε Σόμπολε, είναι κάτι που το γνωρίζουμε χρόνια, έτσι, υπάρχει. Υπάρχει αντίστοιχα και εδώ στη χώρα μας η ελληνική μαφία. Υπάρχει. Αυτό που ενδεχομένως δεν γνωρίζαμε, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν ήξερα, μου πείτε εσείς αν το ξέρετε καλύτερα, ήταν τα γραφεία μισθών στους δολοφόνων. Δεν ξέρω αν είναι κάτι καινούριο που ήρθε και αυτό στο προσκήνιο. Εντάξει, δεν υπάρχουν γραφεία. Εντός εισαγωγικών τώρα, έτσι, ναι. Εντάξει, ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε από άλλες χώρες. Ναι. Που έρχονται, τους φέρνουν από άλλες χώρες, είτε και δικοί μας. Που είναι στην περίπτωση του Μακρύ ήταν Βούλγαροι. Στην περίπτωση του Μακρύ ήταν Βούλγαροι, η μόνη περίπτωση που εξηχνιάστηκε. Ναι, Βούλγαροι που ήταν και η περίπτωση που εξηχνιάστηκε του Μακρύ η δολοφονία. Αλλά ως προς τα κυκλώματα και τους αρχηγούς και λοιπά, η εμπειρία μου λέει ότι σκοτώνει ο ένας αρχηγός της μιας παρέας τον Α, μετά έρχεται και η σειρά αυτού που σκότωσε. Και το σκοτώνουν και εκείνον. Και η μοίρα τους όλων αυτούνων, αλλά και των παρατρεχάμενων γύρω από αυτούς τους ηθικούς αυτούργους, όπως είναι στην περίπτωση τώρα του Γιώργου, η μοίρα τους είναι ο ένας να σκοτώνει τον άλλον, ο ένας αρχηγός της πατρίας να σκοτώνει τον άλλον και ούτω καθεξής. Και πάει έτσι το πράγμα. Γι' αυτό εγώ έλεγα πάντοτε και λέω, μην μπερδεύονται με αυτά τα κυκλώματα της νύχτας. Που όταν λέμε κυκλώματα της νύχτας εννοούμε
τα βατζιλίκη στα μαγαζιά, τα παίρνουν από μαγαζιά, από κέντρα, διακίνηση ναρκωτικών, διακίνηση και εμπόριο λευκής σαρκός, κοπέλες που παίρνουν από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες, αλλά και δικές μας, και τις εκμεταλλεύονται, και διάφορα τέτοια που κάνουν τα κυκλώματα της νύχτας. Μακριά λοιπόν από αυτά, δεν οδηγούν πουθενά, οδηγούν μάλλον στο νεκροταφείο. Κύριε Σόμπολε, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά και εσείς συνάδελφοι. Γεια σας. Γεια σας. Καλή σας ημέρα.